Ο επόμενος καλεσμένος ουδόλως άσχετος είναι και με αυτό το θέμα, αλλά όχι μόνο με αυτό. Είναι ένας δημοσιογράφος με άρθρα γνώμης, πολυγραφότατος συγγραφέας, και το βιβλίο του είναι ένα από τα πλέον διαβασμένα στην Ελλάδα. Το Γιαβόλεμα Λύθη και Υποτέλεια, η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία, το οποίο παρουσιάζεται την ερχόμενη Κυριακή στην Άρτα. Στην Άρτα, άλλα σφαγή εκεί, το Κομμένο ας πούμε, έρχεται προχείρος, εκεί που πήγε, αν θυμάμαι καλά, ο προηγούμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας. Τώρα έρχεται στην Γκάνδανο. Και μάλιστα το βιβλίο στην Άρτα του Γιώργου Χαρβαλιά, περί ιού ο λόγος, θα αναφερθεί στο βιβλίο του ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Αλλού πάνε οι πρώην πρόεδροι και αλλού δεν πάνε οι νυν πρόεδροι. Καλημέρα κύριε Χαρβαλιά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές. Στους Λυγκιάδες είχε πάει. Α, στους Λυγκιάδες, έχετε δίκιο. Ο Γιώαχιμ Γκάουκ, και έχει σημασία αυτό. Αυτός ήταν ένας έτσι γλυκομίλητος λουθυρανός πάστορας, ο οποίος όταν πήγε όμως στον τόπο θυσίας, ξέχασε τη γλώσσα του Θεού και υιοθέτησε τη γλώσσα του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας ότι θα κάνουμε μερικές συμβολικές πράξεις, θα συστήσουμε αυτό το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το μέλλον, γιατί μόνο καταπραϊντικές πράξεις μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε πραγματικές επανορθώσεις. Είπε δηλαδή την αλήθεια σε τρεις λέξεις και εικάζω ότι το ίδιο ακριβώς θα κάνει στην Γκάνδανο ο κύριος Στάνμαγερ. Μόνο που η Γκάνδανος φοβούμαι ότι είναι μια λίγο διαφορετική περίπτωση. Γιατί τώρα δεν θα κάνω μάθημα στους κριτικούς Γιώργο, αλλά αξίζει να επαναλάβουμε με δύο γραμμές τι είχε συμβεί εκεί. Εκεί λοιπόν, αφού ξεκλείδισαν τον Κοσμάκη και ξεθεμελίωσαν το χωριό, το κατέκαψαν και το γκρέμισαν από τα θεμέλια, έβαλαν και δύο πινακίδες εν είδη άγριας δύσης, Far West, στην αρχή και στο τέλος του δρόμου που διασχίζει το χωριό. Οι πινακίδες λοιπόν έλεγαν ξένε, που θα έλεγαν και στην Άγρια Δύση, εδώ κάποτε υπήρχε ένα χωριό που λεγόταν Γκάνδανος, αλλά έχει σβηστεί από το χάρτη, γιατί οι κάτοικοί του είχαν την αφέλεια να νομίζουν ότι μπορούν να αντισταθούν στις δυνάμεις του Τρίτου Ράιχ. Διερωτώμε λοιπόν τι ακριβώς θα πει για αυτό το πολύ ωραίο δείγμα γερμανικού πολιτισμού ο κύριος Στάνμαγερ, Γιώργο. Γιώργο Χαρβαλιά, καλά κάνεις και διερωτάς. Εγώ δεν μπορώ να παρακάμψω ότι έχει ένα ισχυρό συμβολισμό ότι για πρώτη φορά πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας πάει σε μια κατακαμένη, εκθεμελιωμένη κομμόπολη με ιστορικό βάρος όπως η Γκάνδανο, στην Κρήτη για πρώτη φορά. Ούτε μπορώ να προσπεράσω ότι σύμφωνα με τα όσα έχουμε μάθει θα μιλήσει με επιζήσαντες της περίοδου εκείνης που παρακολουθούσαν το άγριο θέαμα δύσης, άγριας δύσης όπως είπες, από τα βουνά, γυναίκες δηλαδή που ήταν μικρά κοριτσόπουλα τότε, ούτε ότι θα επισκεφτεί να δει τα σημεία που στήθηκαν οι πλάκες, ούτε ότι θα μιλήσει 10 λεπτά. Το θέμα μου, καλά κάνει και αν τον καλοδεχτούμε, φιλόξενοι είμαστε, το θέμα είναι αν θα κάνει αυτό που περιέγραψες με την προηγούμενη επίσκεψη Γερμανού Προέδρου στις Λυγκιάδες, δηλαδή αν θα επιμείνει και αυτό σε γερμανο-ελληνογερμανικά ταμεία, επιχορηγήσεις εκχιονιστικών και τα λοιπά όπως έκανε στα Καλάβρητα, ή αν η συγγνώμη θα έχει κάτι πιο ουσιαστικό, το πρώτο βήμα αναγνώρισης αυτού που δεν συζητάει η Γερμανία 8 δεκαετίες. Θα μου επιτρέψεις να προβλέψω, επειδή ο Στάνμαγερ δεν είναι Γκάουκ, δεν είναι ένας τυχαίος έτσι λουθυρανός πάστορας, ούτε γλυκομίλητος, ούτε τίποτα τέτοιο, είναι ένας γερόλικος της γερμανικής πολιτικής σκηνής, μια εμβληματική προσωπικότητα και πάρα πολύ έμπειρος. Εγώ διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι επί της ουσίας δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην πάγια γερμανική στάση, η οποία ομιλεί περί ηθικής ευθύνης και ηθικού χρέους, αλλά όταν έρχεται η ώρα να συζητηθεί το διατάφτα, δηλαδή η υλική οφειλή, στρίβει για το ερευόνος. Διερωτώ με επίσης αν θα επισκεφθεί η πνοκραταφείο στο Μάλεμε. Έχεις κάποια πληροφορία επ' αυτού? Όχι, το επίσημο πρόγραμμα σταματά στην Γκάνδανο και σε μία μονάδα καθετοποιημένη παραγωγής
από το χωράφι στο Πυρούνι, η οποία είναι ελληνογερμανική σύμπραξη επιχειρηματική. Αυτό είναι επισήμως. Τώρα μένει να το δούμε. Έχεις δίκιο. Αν την 5η 31 Οκτωβρίου θα πάει στο γερμανικό νεκροταφείο. Το λέω αυτό, Γιώργο, επειδή εγώ έχω να πάω πολλά χρόνια εκεί. Ένας φίλος κοινός μας, πρώην πρέσβης, τέος πρέσβης, συνταξιούχος, δεν έχει σημασία το όνομά του, που πήγε πολύ τελευταία, μου έφερε ένα ωραίο βιβλιαράκι, καλέσθητο, το οποίο δίνεται στους επισκέπτες εκεί, και το έχει επιμεληθεί ο φορέας, ο γερμανικός, ο οποίος συντηρεί όλα αυτά τα μνημεία. Είναι ένας σύνδεσμος για την φροντίδα των γερμανικών πολεμικών τάφων, ο οποίος συστάθηκε το 1919, επανασυστάθηκε σε χρόνο μηδέν το 1946 και σήμερα διαχειρίζεται περισσότερα από 800 γερμανικά νεκροταφεία πολεμικά σε 45 χώρες. Στο βιβλιαράκι λοιπόν αυτό ξεκαθαρίζεται από την πρώτη στιγμή ότι, ξέρετε, εδώ δεν είναι μόνο Γερμανοί στρατιώτες, είναι και εγκληματίες πολέμου. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να υπάρξει εδώ συλλογική ενοχή, διότι η συντριπτική πλειονότητα των Γερμανών θεωρούσε ότι μάχεται για ένα ιερό καθήκον, θεωρούσε ότι μάχεται υπέρ πατρίδος. Στο βιβλίο το ίδιο υπάρχει και μια φωτογραφία, όπου φαίνεται ο κύριος Kurt Student, ο επικεφαλής της επιχείρησης Ερμής, ο οποίος σε αντίθεση με άλλους όπως ο Μπράουερ και ο Μίλλερ, οι οποίοι δικάστηκαν και εκτελέστηκαν από ελληνικά δικαστήρια, ήταν από τους απολύτως ελάχιστους. Ο Kurt Student την έβγαλε ζάχαρη. Δηλαδή, σωστά. Τον συνέλαβαν οι Βρετανοί, πέρασε από ένα βρετανικό στρατοδικείο στο Λουξεμβούργο και το 1948 άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Και έγινε πρόεδρος της Ένωσης Αλεξιωτοδιστών. Στο βιβλίο λοιπόν εμφανίζεται να δίνει μια επιταγή ο Kurt Student στον πρόεδρο του συνδέσμου που προανέφερα, φροντίδας πολεμικών τάφων, ακριβώς για την ανέγερση του γερμανικού νεκροταφείου στο Μάλεμε. Δεν ξέρω αν το διανοείσαι. Ο σφαγέας, γιατί ο Kurt Student διέταξε τα λεγόμενα αντίπεινα, που δεν ήταν αντίπεινα, ήταν επιχειρήσεις εξόντωσης άμαχου πληθυσμού. Και αυτό της Καμβάνου. Και της Καμβάνου. Βεβαίως. Αυτό το λέω. Και χρηματοδοτεί αυτός ως φαγέας, χρηματοδοτεί το νεκροταφείο για τους εγκληματίες πολέμου στον τόπο που υπέστη την καταστροφή. Είναι οξύμορα σχήματα αυτά, ξέρεις. Γιώργο Χαρβαλιά, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί για χρόνια έχεις καλύψει πολιτικό ρεπορτάζ Υπουργείων Εξωτερικών, την εθιμοτυπία την ξέρεις. Παρατηρούμε στο πρόγραμμα ότι η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα υποδεχτεί τον Γερμανό ομολογό της σε όλες του τις άλλες επισκέψεις, γιατί πάει και Θεσσαλονίκη, έρχεται και Αθήνα, αλλά δεν θα το συνοδεύσει στην Κάνδανο. Και αναρωτιέμαι, το βάρος του αιτήματος που θα το θέσει, με βέβαιος ο Δήμαρχος είναι στο δίκτυο η Κάνδανος των μαρτυρικών πόλεων της χώρας, αλλά θα το σηκώσει ο Δήμαρχος μόνος του? Από σένα το άκουσα αυτό. Είχα την αίσθηση και την ελπίδα κιόλας ότι η κυρία Σακελαροπούλου θα βρίσκεται εκεί ακριβώς για λόγους συμβολισμού και ακριβώς για να κάνει αυτό που έκανε ο προκάτοχός της. Γιατί τώρα οτιδήποτε μπορεί να καταμαρτυρήσει κανείς στον Παυλόπουλο, αλλά αν μη τι άλλο στο θέμα αυτό των πολεμικών αποζημιώσεων ήταν απόλυτα συνεπής και εντός και εκτός έδρας. Δηλαδή και όταν ήταν προσκεκλημένος στο γερμανικό έδαφος το έθετε το ζήτημα σε Γερμανούς συνομιλητές του, ανώτατους και στους ομολόγους του, τους ίδιους. Προέθεται πάντα το ζήτημα. Αυτή η απουσία τώρα είναι δυσεξήγητη. Εγώ την ακούω στην εκπομπή σου, την άκουσα και πραγματικά δεν έχω λόγο. Ναι, είναι το επίσημο, επίσημο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την Εθιμοτυπία και ανακοίνωσε από το Υπουργείο Εξωτερικών την αντίστοιχη γραμματεία. Εδώ ο κύριος Σταϊμάγερ έρχεται μόνος του στην Κρήτη. Μόνος του. Μάλιστα. Χάνεται λοιπόν μία ακόμα ιστορική ευκαιρία για να τεθεί ακριβώς στον τόπο του εγκλήματος και αυτό έχει έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό για να τεθεί από ελληνικής πλευράς το ζήτημα της οφειλής. Παραπέμπει η πρώτη ερμηνεία σε ηθελημένη φυγομαχία. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ας ελπίσω ότι στη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο ή στο δείπνο το βράδυ στην Αθήνα την προηγούμενη Τετάρτη η πρόεδρος θα μας επιφυλάσει μια ευχάριστη ανατροπή και θα το θέσει. Ας ελπίσω. Κρατάω αυτό.
Θέλω να σε ρωτήσω όμως, μιας και το βιβλίο σου τα πραγματεύεται όλα αυτά τα έσχη, αν αισθάνεσαι ότι το θέμα, πέρα από το ότι έχει πάει σε ελληνικές καλένδες, έχει και μια πλήρη στασιμότητα και από αυτή εδώ την κυβέρνηση, η οποία είχε κάνει μια κίνηση ρηματικής διακοίνωσης, απάντησαν οι Γερμανοί ότι το θέμα έχει κλείσει και μείναμε εκεί. Όχι, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση κατεξοχήν υπεκφεύγει και φυγομαχεί. Ξέρω που αναφέρεσαι, αναγκαστικά ο Δένδιας έκανε μια τέτοια κίνηση γιατί υπήρχε η απόφαση του 2019 της Ελληνικής Βουλής, η οποία είναι ενισχύει ακόμη, ομόφωνη απόφαση και υποχρεώνει τις ελληνικές κυβερνήσεις να διεκδικήσουν με ό,τι νομικό και διπλωματικό μέσο υπάρχει τις αποζημιώσεις. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να κάνουμε μια ρηματική διακίνηση, να πάρουμε πίσω την πάγια γερμανική απάντηση ότι αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα, είναι παραγεγραμμένα, δεν μας αφορούν κλπ. Και μετά να το ξεχάσουμε. Αυτό έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στη συνάντησή του με τον κύριο Σόλτς, είπε ότι οι αποζημιώσεις είναι μια μικρή εκκρεμότητα η οποία δεν σκιάζει τις διμερείς σχέσεις. Δηλαδή, βάλτε τη στο συρτάρι, ξεχάστε τη, δεν πειράζει, βρε παιδιά. Νομίζω πως ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα τώρα, της οικονομικής ένδυας, και ομιλώ για το ατομικό εισόδημα, το οποίο πλέον είναι στην πιο χαμηλή στάθμη που μπορεί να φανταστεί κανείς, είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη των 27, μας πέρασε σκάτως και η Βουλγαρία. Λοιπόν, δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να χαρίζουμε χρήματα, νομίζω, σε κανέναν. Και είναι εχρέως και προς τις γενιές των προγόνων που πλήρωσαν με το αίμα τους, αλλά και προς τη γενιά των νέων επιστημόνων, οι οποίοι αναγκάζονται να ξενιτευθούν ακριβώς επειδή ο τόπος δεν μπορεί να τους προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης λόγω των γερμανικής εμπνεύσεως μνημονίων. Βεβαίως δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά οφείλω να σε ρωτήσω γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς. Πριν από 90 μέρες περίπου, η Γερμανία αναγνώρισε τις οφειλές προς την Πολωνία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι το ίδιο τα περιστατικά. Είναι όμως μια κίνηση. Εδώ. Μα υπέστη μια συστηματική πίεση από την προηγούμενη πολωνική κυβέρνηση, το Μοραβιέτσκι, η οποία διεκδικούσε ένα ποσό μαμούθ, 1,33 σου θυμίζω, και το έκανε πάρα πολύ οργανωμένα. Είχε ορίσει ειδικό αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών για αυτό το θέμα. Είχε κάνει ενημερώσεις στον ΟΗΕ, στο Κογκρέσο, παντού, καμπάνια. Και είχε πιεστεί η Γερμανία. Βέβαια, η σημερινή κυβέρνηση υπό τον Τούσκ έχει κατεβάσει ταχύτητα, γιατί ο Τούσκ, όλοι τον θυμόμαστε, είναι φιλογερμανικών αισθημάτων. Η Γερμανία, ακόμα και από την Ναμίμπια, έχει πιεστεί, που είχε γίνει εκείνη η περίφημη σφαγή στο διάστημα 1904-1907 των Ιθαγενών εκεί. Και έχει πιεστεί και εκεί να δώσει κάποιες αποζημιώσεις. Είναι θέμα πόσο θα ασκήσεις πίεση, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν το θέμα το κάνεις γαργάρα, δεν έχουν κανένα λόγο να το ανασύρουν οι Γερμανοί. Θα σε περάσω σε ένα άλλο πεδίο, δράτω με τις ευκαιρίες παρουσίασης σήμερα συχνότητα και θα αξιοποιήσω τον χρόνο. Τη Δευτέρα έχουμε 84 χρόνια από ίσως το πιο ισχυρό μάθημα ελευθερίας τη σύγχρονη περίοδου της ελληνικής ιστορίας των Ελλήνων, την εποπία στα βουνά της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου και ουσιαστικά την είσοδο της Ελλάδας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μετά ήρθαν και οι Γερμανοί, το δεύτερο μέτωπο. Ήταν ουσιαστικά και η πρώτη νίκη κατά των δυνάμεων του Άξονα. 84 χρόνια μετά, επειδή και τότε είχαμε γεωπολιτική αβεβαιότητα, γεωπολιτική ανακατανομή, και σήμερα έχουμε, και έχουμε και εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο φωτιές, και έχουμε εδώ στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο έναν γείτονα που έρχεται να συνομιλήσουμε σε 10 μέρες, αλλά βγάζει και τις ναύτεξ αφιβοντός ότι τα νερά μεταξύ, για παράδειγμα, φτάσαμε εδώ τώρα, Λέσβου, Χίου, τα βάζω όλα μαζί, είναι τουρκικά. Θέλω να μου πεις με την αντιστοίχηση και την αναλογία εκείνης περίοδου και τη σημερινή. Και που δεν αφορά μόνο την πολιτική σκηνή, Γιώργο, και την τότε, αφορά και το λαό. Και τότε και τώρα. Ναι, έχεις απόλυτο δικαίωμα. Καταλαβαίνω τον υπαινιγμό σου και θα σου απαντήσω ευθέως, καθόλου υπαινικτικά. Δεν υπάρχουν ούτε οι αντοχές, ούτε τα νεφρά των πολιτικών εκείνης της εποχής.
Το ίδιο ισχύει ως ένα βαθμό και για το λαό. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δηλαδή, άλλες οι αντοχές, άλλες οι δυνάμεις του ελληνικού λαού εκείνης εποχής και η διάθεση να πάρουμε ρίσκο για να προστατεύσουμε εθνική κυριαρχία, άλλη η πραγματικότητα σήμερα. Ωστόσο, αναλογικά, η πολιτική διολίσθηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, οι σημερινοί πολιτικοί μας εμφανίζουν, εκτός από στοιχεία κατευνασμού και ενδοτισμού απέναντι στον βασικό εχθρό που είναι η Τουρκία, εμφανίζουν και σημεία εξάρτησης προς τον ξένο παράγοντα, τα οποία δεν υπήρχαν την εποχή του Μεταξά. Ο Μεταξάς, αν και γερμανόφιλος, είδε το πραγματικό συμφέρον της Ελλάδας και στρατεύτηκε με τους Βρετανούς και είπε από μόνος του το όχι, το οποίο ακολούθησε ο ελληνικός λαός, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν είχε εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις έχουν οι σημερινοί πολιτικοί, λυπάμαι που το λέω, αλλά το πιστεύω 100%. Άρα αυτός ο διάλογος που προχωρά, που ελάχιστα ξέρουμε, κατά τη γνώμη σου είναι σε μια κατεύθυνση πίεσης από το μεγάλο παίκτη ισχύος στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρείτε τα να τελειώνουμε με ηρεμία στην περιοχή και αυτό το βρείτε τα, η Τουρκία το μεταφράζει, θέλω και μερικά από τα δικά σας. Εννοείται, και όχι μόνο από τους Αμερικανούς, από τον υπερατλαντικό άξονα, δηλαδή Αμερική Γερμανία, γιατί στην Ευρώπη την μπαγκέτα την κρατάει η Γερμανία, η οποία πιέζει προς την ίδια κατεύθυνση ακριβώς. Και πλέον η ελληνική εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από ξένα κέντρα. Θα σου το πω πολύ απλά. Η κυρία καθηγήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία βγήκε και είπε τα όσα είπε, παρομοιώνοντας μεταξύ άλλων και τη διαπραγμάτευση για ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με το παζάρι στον πάγκο της λαϊκής για τις πατάτες, εκφράζει την ευρωπαϊκή συλλογιστική επί του θέματος. Δηλαδή ότι πρέπει να τα βρούμε το ταχύτερο δυνατόν με ένα συμβιβασμό ετεροβαρύ. Καθόλου αξιοπρεπή για την Ελλάδα, αλλά πολύ ανθεσβολικό για την Τουρκία. Το συμβιβασμό αυτόν τον είπε εν ολίγης, τον υπονόησε η κυρία Γαβουνέλη, να κάνουμε την Αιγαλίτιδα ζώνη ακορντεόν στο Αιγαίο. Είχε βγει προημερών και η καθημερινή με την περίφημη αυτή διαρροή ούτε κατά διάνοιαν 6 μίλια. Να κάνω μια μετάφραση στο τι εννοεί αυτή η διαρροή. Εννοεί μια αιγαλίτιδα ζώνη à la carte που στα εύκολα σημεία, ξέρω στην Εύβοια μπορεί να είναι 8 μίλια και στα δύσκολα σημεία θα είναι 6,1, 6,2, 6,5. Εκεί το πάνε και εκεί είναι και η κατευθυντήρια γραμμή από Βρυξέλλες, Βερολίνο και Ουάσιγκτον. Με την χρόνια σου εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, θέλω να σε ρωτήσω, άρα το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όπως είναι διαμορφωμένο και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πολύ δε περισσότερο στα κοινοβουλευτικά κόμματα, δεύτερο, τρίτο, που το τρίτο μπορεί να γίνει δεύτερο ή το επιλέγω να είναι δεύτερο και το δεύτερο αποσαθρώνεται καν τρίτο κτλ. Το θεωρείς ότι είναι ξεκομμένο ή συνδέεται με αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις? Και σε ρωτώ γιατί σήμερα η Δημοκρατία, θα πάρω μία εφημερία, δημοσιεύει μία συνέντευξη ενός πρώην πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, που είναι στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή να μοιραστούμε τον ήλιο και τη θάλασσα του Αιγαίου. Καλό ακούγεται. Ναι, ναι, Γιώργο, για τον Γιώργο ειδικά μια χαρά. Ναι, υπάρχει ένα κονσένσους, δηλαδή μία συντάκτηση, μία σύμπραξη μεταξύ συστημικών πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και έχουν την ίδια αντίληψη για τα εθνικά θέματα. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος ο οποίος εισηγήθηκε μάλιστα στην κούρσα της εσωκομματικής διαδοχής πριν καν αναλάβει δηλαδή το χρήσμα του αρχηγού, όταν ήταν αντιμέτωπος με τον Γιώργο Παπανδρέου, εισηγήθηκε την άρση του βέτο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το οποίο όπως καταλαβαίνεις είναι μια γερμανική θέση που δεν βολεύει καθόλου μικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα. Άρα λοιπόν βλέπω μια συστράτευση αυτών των δυνάμεων που ανέφερες,
των συστημικών. Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, το ίδιο για το κόμμα του κ. Βελόπουλου, ούτε για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βλέπω μια συστράτευση προς αυτή την ευρωπαϊκή λογική ενός γρήγορου συμβιβασμού στα ελληνοτουρκικά. Πλην όμως, για να το πω και αυτό, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να περάσει κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για τις πρέσπες, όπου εκεί διακυβεύεται, ας πούμε, ο σφετερισμός του ονόματος της Μακεδονίας και της ιστορικής μας παράδοσης. Εδώ μιλάμε για εθνική και εδαφική κυριαρχία. Είναι άλλη τάξη το ζήτημα. Λέει εδώ ο φίλος ο Λευτέρης, καλημέρα στον εξαιρετικό και την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στο τελευταίο του βιβλίο Γιώργο Χαρβαλιά. Θέλω να το ρωτήσω όμως, πιστεύεις στην πραγματικότητα ότι ο μεγάλος παίκτης που είναι οι Αμερικανοί θα θέλαν να κάνει κουμάντο σε Αιγαίο και Μεσόγειο κυριαρχικά η Τουρκία, όχι μόνο σε βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, αλλά ευρύτερα στην περιοχή? Δεν θα έβαζαν έτσι έναν λύκο να φυλάει τα πρόβατα και σε βάρος τους οι Αμερικανοί? Ναι, έχει δίκιο. Δεν θέλουν να κάνει κουμάντο. Θέλουν να είναι happy, να είναι ευτυχής η Τουρκία. Και ευτυχής η Τουρκία θα είναι άμα καταφέρει να πετύχει αυτόν τον ετεροβαρύ συμβασμό που περιέγραψα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνει κουμάντο στο Αιγαίο ή θα κάνει κουμάντο στα στενά. Απλώς θα έχει κάνει μια μοιρασιά η οποία θα την βολεύει, γιατί στην ουσία θα έχει αρπάξει τμήμα της ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας. Ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Χαρβαλιά. Σε αυτό που περιγράφετε, θεωρείτε ότι θέλουν να κλείσουν άρον-άρον και το Κυπριακό, ενώ είναι προφανές εδώ τι γίνεται? Η Τουρκία σε όλους τους τόνους μιλάει για δύο χωριστά κράτη. Ναι, βέβαια, είναι μέρος του πακέτου. Το αν θα μπορέσουν να το κάνουν ταυτόχρονα είναι ζητούμενο. Δηλαδή, νομίζω ότι χρονολογικά τους ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα το Αιγαίο, και εκ των υστέρων, αν μπορούν να πετύχουν και μία τσάτρα πάτρα λύση αλλά σχέδιο Ανάν στην Κύπρο, θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Και ο φίλος ο Χρήστος, ξέρω, λέει, ότι ο κύριος Χαρβαλιάς παρακολουθεί τις εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γνωρίζω επίσης απόψεις που έχει για τους δημοκρατικούς. Θέλω όμως να το ρωτήσω, αν έρθει ο Τραμπ, κατά τα φαινόμενα θα έρθει στα πράγματα, φίλος του Ερντογάν δεν είναι? Όλοι φίλοι του Ερντογάν είναι. Εγώ δεν θα το βλέπα έτσι, ούτε μπορώ να στοιχηματίσω για το ποια θα είναι η στάση του Τραμπ έναντι της Ελλάδος ή αναλόγως ποια θα είναι η στάση της κυρίας Χάρης. Πιθανότατα ο νέος υπουργός εξωτερικών του Τραμπ να είναι ο Γκρένελ, ο οποίος αν μη τι άλλο έχει μια πιο ισορροπημένη θεώρηση στα Βαλκάνια και είναι με τους Σέρβους σε ισορροπία σε σχέση με τον αλβανικό ή τον βοσνιακό παράγοντα. Από εκεί πέρα όμως το κρίνω το θέμα μακροσκοπικά, όχι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Πιστεύω ότι η έλευση του Τραμπ τουλάχιστον θα μας απαλλάξει από το βραχνά της ουκρανορωσικής κρίσης, η οποία έχει στοιχήσει πάρα πολύ στην ελληνική εξωτερική πολιτική με την διάρρηξη, την πλήρη διάρρηξη των σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας, που ήταν πατροπαράδοτες σχέσεις και με αμοιβαία, θα σας έλεγα, ωφέλη. Θα σταθώ μόνο στον τουρισμό, είναι πολλοί οι παράγοντες και πολλοί θα ήθελα να δω αυτή τη σχέση κάποια στιγμή να ισορροπεί για να επανέρχεται στο προηγούμενο status quo. Μάλιστα. Και το τελευταίο ερώτημα που έρχεται από τη φίλη μου Μαρία, τι να σας κάνω κύριε Χαρβαλιά, γεννάτε ερωτήματα. Λοιπόν, λέει η Μαρία, θέλω να ακούσω την άποψη, δεν την έχω ακούσει, λέει, του κυρίου Χαρβαλιά, σε αυτή την παγκόσμια αναμπουμπουλά, αν θεωρεί ότι έχουμε πια δύο κορυφαίους πόλους που στο εσωτερικό τους μπορεί να έχουν και διαφωνίες που συγκρούονται στο βάθος κήπος, ή αν έχουμε τον έναν κρατεό πόλο της Δύσης που απλά επιβάλλει πάλι με τα κανόνια τη βούλησή του. Τι πιστεύει, πού βρισκόμαστε? Όχι, οι πόλοι είναι περισσότεροι και ο ισχυρός, το αντίπαλο δέος πλέον είναι η Κίνα. Χωρίς καμία αμφιβολία, εκεί είναι και τα βλέμματα της Δύσης και της Αμερικής σε γεωστρατηγικό πεδίο και της Γερμανίας σε οικονομικό πεδίο. Η Γερμανία έχει πάθει μεγάλη νύλα στις εξαγωγές αυτοκινήτων ακριβώς επειδή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με ηλεκτρικά οχήματα της Κίνας. Η Κίνα λοιπόν είναι ο αναδυόμενος πόλος. Ταυτόχρονα όμως σε οικονομικό πεδίο βλέπουμε να συσπυρώνονται διάφορες χώρες που δεν ανήκουν στη Δύση μαζί, και αυτό έχει ενδιαφέρον κιόλας για την εξέλιξη
της ισχύως του δολαρίου στο μέλλον. Και το ερώτημα του φίλου του Κώστα, άντε θα το κάνω, θα το... λέει προχθές είχαμε χτύπημα στην καρδιά της Τουρκίας στην Άγκυρα και σε ένα από τους καλύτερα φυλασσόμενους χώρους. Εκπαραλλήλουμε μια συζήτηση όμως που πάει να ανοίξει η τουρκική πολιτική ελίτ με το κουρδικό στοιχείο Τσαλάν και όχι μόνο. Πώς τα αναλύει ο κύριος Χαρβαλιάς, διότι στην Ελλάδα λέει πετάξαμε μέχρι και το βρακί μας ότι έρχεται η ίδρυση ενός μεγάλου κουρδικού κράτους. Εμένα δεν μου προκύπτει διαβάζοντας τον τύπο, τον ξένο κατά βάση, κάτι τέτοιο. Τι λέει ο ίδιος? Όχι, ούτε εμένα μου προκύπτει. Εκεί υπάρχουν δύο εκδοχές για το τι συνέβη. Η μία εκδοχή είναι κάποιοι οι οποίοι δεν ήθελαν ακριβώς τη λύση του κουρδικού ζητήματος ή την απελευθέρωση του Ατσαλάν, φρόντισαν να οξύνουν πάλι τα πνεύματα και να δημιουργήσουν ένταση με αυτή την επίθεση. Και η άλλη εκδοχή είναι ότι κάποιοι ήθελαν να προειδοποιήσουν την Τουρκία να μην πολυκουνιέται και να μην πολυαγριεύει και να μην πολυεπιδίδεται σε ρητορικές εξάρσεις εις βάρος του Ισραήλ, και διάλεξαν αυτή την οδό χτυπώντας ακριβώς μέσα στην καρδιά της πολεμικής της βιομηχανίας. Γιώργο, θα κλείσω με ένα διτό ερώτημα δικό μου τη σημερινή μας συνομιλία. Και μου επιτρέπεις τον ελληνικό. Ο Στάινμαγερ έρχεται στην Κρήτη, στην Κάνδανο. Δεν ξέρω τι, πώς θα το πει, ποια θα είναι η μεταμέλεια, τι θα σηματοδοτήσει. Αλλά είναι μια πορεία που είναι δική μου και άλλων. Μήπως έρχεται μεταξύ των άλλων, αυτό είναι το ένα σκέλος. Και για μασάζ εν όψη των Eurofighter στην Τουρκία, αν και θα μου πεις εσύ, εδώ εμείς θα πάμε καλά με την Τουρκία, γιατί η Γερμανία να μην δώσει Eurofighter. Και το δεύτερο, σε μια περίοδο που οικονομικά έχουμε ανακατανομές πάλι και στην Ευρώπη, δηλαδή εδώ συζητάνε χώρες που τα πυρηνικά ήταν ταμπού να βάλουν μπροστά την ενέργεια από την πυρηνική, έτσι, και η Γκρέτα, να ανοίξουν τα λιγνητορυχεία και να επιστρέψουν στη βαριά βιομηχανία. Την ίδια ώρα όμως η Γερμανία στέλνει την πράσινη τεχνολογία σε χώρες όπως η Ελλάδα. Όλα αυτά δεν σου λένε κάτι για τη Γερμανία? Ναι, μου λένε ότι βρίσκεται σε ένα λίμπο, σε ένα βέρτικο. Αλλά σου απαντώ πρώτα στο πρώτο ερώτημα. Ναι, σίγουρα ο Στάινμαγερ θα κάνει και το μασάζ. Είναι η λιμένη η απόφαση, πέραν της βοήθειας που έχουν δώσει ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα συζητούν για τα Eurofighter. Είναι η λιμένη απόφαση. Και απλώς μένει να δούμε τις τελικές διατυπώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν για κάποιους φεδρούς όρους του τύπου ναι, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν στη Συρία ή στο Αιγαίο. Καλά, τώρα αυτά είναι ας πούμε αστιότητες. Από εκεί και πέρα η Γερμανία, ναι, είναι σε ένα καθεστώς σύγχυσης. Ένα ράβε ξύλωνε, και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερες με την ηλεκτροκίνηση, την ηλεκτρική ενέργεια και την πράσινη μετάβαση. Ενώ ξεκινήσανε χωρίς φρένο, λόγω της ουκρανικής κρίσης αναγκαστήκανε να πατήσουν φρένο και να κάνουν διάφορα ζιγζάκ. Βλέπουμε τώρα ότι ενώ θέλαν να καταργήσουν τους κινητήρες εσωτερικής κάψης αυτοκίνητα, δίνουν νέα παράταση και επιστρέφουν στα αγαπημένα τους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνθετικά καύσιμα, και έχουν υποστεί και μια σύγχυση λόγω του τρομερού κινέζικου ανταγωνισμού, όπως ανέφερα, που τους δημιουργεί πρόβλημα. Δεν θα τα καταφέρουμε. Νομίζω το είπε προημερών στην παρουσίαση ενός βιβλίου του πρώην Υπουργού Οικονομικών του Ρουμελιώτη, το είπε και ο Μιχάλης Σάλας, ο οποίος αν μη τι άλλο έχει μια μεγάλη εμπειρία γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα καταφέρει η Ευρώπη και πολύ περισσότερο η Ελλάδα να ανταποκριθεί σε αυτά τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα της πράσινης μετάβασης. Γι' αυτό και οι Γερμανοί αρχίζουν τα ζιγζάκ. Δηλαδή μεταθέτουν τις ημερομηνίες, διότι βλέπουν ότι δεν βγαίνει το ανέκδοτο αυτό. Αλλά καταλήγω στο εξής. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή στο ενεργειακό της μοντέλο άγεται και φέρεται από τις επιθυμίες του γερμανικού παράγοντα, οι οποίες όπως είπες δεν είναι σταθερές. Είναι ένα ράβε ξύλων. Γιώργος Χαρβαλιάς, καλή επιτυχία στην εκδήλωση της Κυριακής στην Άρτα. Γιώργο, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.